Σήμερα έχουμε να κάνουμε μία ανακοίνωση σε επίπεδο πανελλαδικό μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στις 6 Νοεμβρίου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των Προέδρων και των Εκπροσώπων όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας πάρθηκε απόφαση για να προχωρήσει ο ιατρικός κόσμος της χώρας που είναι συμβεβλημένος με το ασφαλιστικό ταμείο του ΟΠΑΔ σε αναστολή επίσχυση της παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής. Αυτό έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο ΟΠΑΔ βρίσκεται σε υπέρμετρη καθυστέρηση καταβολής των οφειλωμένων ποσών στους συμβεβλημένους γιατρούς. Είναι περίπου, με τις πληρωμές που γίνονται αυτές τις ημέρες, περίπου στους 15 με 18 μήνες. Και κατά συνέπεια, το ίδιο το Ταμείο έχει αναστείλει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις απέναντι στους γιατρούς. Το δεύτερο θέμα που αφορά αυτή η κινητοποίηση είναι ότι ο ΟΠΑΔ από 1η Νοεμβρίου έχει ενσωματωθεί στο νέο φορέα, τον ΕΟΠΗ. Δεν έχει διασαφηνιστεί τίποτα για το περαιτέρω πλαίσιο λειτουργίας. Δεν γνωρίζουν οι συμβεβλημένοι γιατροί πώς θα εργάζονται στο νέο οργανισμό, εάν θα μπορέσουν να κάνουν συμβάσεις και υπάρχει μια απόλυτη αβεβαιότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας έχει προγραμματίσει τη ζωή του, έχει υποχρεώσεις και δεν μπορεί να είναι στον αέρα που λέμε στην απλή γλώσσα όσον αφορά το μέλλον του, μιας και ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα από τα ουσιαστικά θέματα που έχουν τεθεί για το πώς θα λειτουργήσει. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει εμπεριστατωμένες προτάσεις, τις έχουμε πει στο παρελθόν. Είναι ο μοναδικός δρόμος για να μπορέσει να λειτουργήσει ο νέος οργανισμός. Και περιμένουμε να γίνουν αποδεκτές. Μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει αποδεκτό τίποτα από ό,τι έχουμε ζητήσει. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου, με χθεσινή απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, επιβεβαίωσε αυτή την απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και κατά συνέπεια από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και οι γιατροί της Κορινθίας συμμετέχουν σε αυτή την αναστολή, παύλα, επίσχεση υπηρεσιών προς τον ΟΠΑΔ όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής. Να εξηγήσω τι θα συμβαίνει δηλαδή. Ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, εκτός του ότι καταργείται η πίστοση προς τα ταμεία. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν μετρητής σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο την τιμή της επίσκεψης και εν συνεχεία θα πηγαίνουν στον ΟΠΑΔ να παίρνουν το αντίτιμο που έχουν πληρώσει. Θα γίνεται κανονικά η συνταγογράφηση και φαρμάκων και εξετάσεων και κατά τα άλλα δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάποια πρόσθετη ταλαιπωρία και προσωρινή επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους, αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που κάθε όριο υπομονής και αντοχής έχει ξεπεραστεί προπολού.